σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα από εδώ από την Αθήνα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ενώνουμε τη φωνή μας με τον Αμερικάνικο λαό, τους νέους και τις νέες που κινητοποιούνται αυτές τις ημέρες για τα δικαιώματά τους, για να μπορέσουν να ανασάνουν. Η οργή και ο ποτοπιασμός εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο ξεχυλίζει για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών και διαδηλωτών. Οι εργαζόμενοι, οι νέοι, ο λαός των ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να διαδηλώνουν ενάντια στη βαρβαρότητα και την καταστολή της Αμερικανικής κυβέρνησης και του κράτους των ΗΠΑ. Οι εικόνες της πανδημίας από τη μια μεριά με τους ομαδικούς τάφους και την παντελή έλλειψη του δημοσίου συστήματος υγείας που έχει στοιχήσει ήδη τη ζωή σε περισσότερους 100.000 ανθρώπους, η μαζική ανεργία, η φτώχεια, η καταστολή, ο ρατσισμός, από την άλλη, ξεγυμνώνουν το περίφημο αμερικανικό όνειρο. Δείχνουν τη σαπίλα του καπιταλισμού και μάλιστα στη Μητρόπολη του, την πολυαβεσμένη δημοκρατία των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ, όπως και αυτή του προκατόχου του Ομπάμα και όλες οι έως τώρα αμερικανικές κυβερνήσεις, είτε ρεπουμπλικανών είτε δημοκρατικών, έχουν μεγάλες ευθύνες. Γιατί τα ρατσιστικά εγκλήματα, η αστυνομική βία και καταστολή δεν σταμάτησαν ποτέ. Ταυτόχρονα με τους πολέμους και τις εμπεριστικές επεμβάσεις που διεξάγουν στο εξωτερικό, με τους αποκλεισμούς και τα εγκλήματα σε όλο τον κόσμο και ειδικά απέναντι στους λαούς της Κούβας, της Βενεζουέλας, της Παλαιστίνης και όχι μόνο, τροφοδοτούν το φυλετικό και εθνικιστικό μίσος, προκαλούν αιματοκυλίσματα, σπέρνουν μεγάλα βάσανα για τους λαούς. Γι' αυτό και εκτίθεται για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα που θεωρούν τη ΣΥΠΑ σύμμαχο του ελληνικού λαού, εμπλέκοντας τη χώρα και τους αμερικανοτερικούς συμπεριστικούς σχεδιασμούς. Ιδιαίτερα σήμερα ενώνουμε τη φωνή όλου του ελληνικού λαού με τους λαούς όλου του κόσμου ενάντια στη βαρβαρότητα της αμερικανικής κυβέρνησης, του αμερικανικού κράτους. Καπιταλισμός σημαίνει «δεν μπορώ να αναπλέψω», αντεπίθεση ανατροπή του. Κρίσης!